Φίλες και φίλοι, σύντροφοι και συντρόφισσες, ευχαριστούμε τον ΚΚΕ για την πρόσκληση προς την Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος και προς εμένα προσωπικά, προκειμένου να τοποθετηθούμε πάνω στην ερώτηση που σύσσωμα κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος εν ώψη αντιπυρικής περίοδου. Μιας περίοδου που λόγω του φόβου επενέργειας απρόβλεπτου συμβάντος, αλλά και της κλιματικής αλλαγής, που αντί να λαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπιση της υπερθεματίζεται ως η γενεσιουργός αιτία των συμφόρων, ελαστικοποιείται από τις αρχές Απρίλη μέχρι και το τέλος Νοέμβρη. Πράγματι, οι πυρκαγιές ξεκίνησαν. Κατέκαυσαν ήδη χιλιάδες στρέμματα, Πιέρια, Κρήτη κλπ. Τραυμάτισαν ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και εθελοντή πυροσβέστη στα Πιέρια Όρη. Στάθηκαν αφορμή ακόμα και για λιτανίες, προσθέτοντας και το μεταφυσικό στη φαρέτρα αντιμετώπιση του. Αποδέκτης για ακόμα μια φορά της επιμήκυνσης περίοδου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην οικογένειά του, στις κοινωνικές του υποχρεώσεις, στον ελεύθερο χρόνο του, στο δικαίωμα ανάπαυσης και διακοπών, πάντα ο πυροσβέστης. Και εδώ, με παρησία, θα ευχαριστήσω τον ΚΚΕ για την ολόπρευη συμπαράστασή του στον πυροσβέστη, που κι εγώ ένιωσα όταν βρισκόμουν στην ενέργεια, διαβάζοντας και πρόσφατη ερώτηση κοινοβουλευτικού χαρακτήρα. Ερώτηση με την οποία το ΚΚΕ ζητά από τους αρμόδιους υπουργούς τη λήψη μέτρων προστασίας της υγείας, της ασφάλειας, του επιχειρησιακού προσωπικού, του πυροσβεστικού σώματος, τη μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και του ωραρίου εργασίας, ουσιαστική αναγνώριση του βαρέως, επικίνδυνου, ανθυγιεινού της εργασίας του. Και ας έρθουμε τώρα στην ερώτηση που κατέθεσε το ΚΚΕ. Σωστά επισημαίνει ότι πριν από κάθε αντιπυρική περίοδο, διαχρονικά, όλες οι κυβερνήσεις, το ίδιο και η σημερινή, παρουσιάζοντας το νέο επιχειρησιακό δόγμα για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, ισχυρίζονται ότι είναι έτοιμες, πλην όμως κάθε χρόνο διαψεύδονται από τις τεράστιες καταστροφές. Και αυτό δεν είναι δυνατό να μην επαναληφθεί. Είναι γνωστό χρόνια τώρα, πολύ περισσότερο σήμερα, λόγω της εκ των ενόντων συμπλήρωσης νέων μονάδων και επιχειρησιακών δραστηριοτήτων από το ήδη υπάρχον προσωπικό, ότι δύο παράλληλα μεγαφωτιές, ακόμα και στον ίδιο το γεωγραφικό χώρο, περιφέρεια, είναι πολύ δύσκολο έως αδύνατο να αντιμετωπιστούν. Και βλέποντας αυτό το γεγονός που διαχρονικά μας κόστισε εκατοντάδες χιλιάδες καμένα στρέμματα και πολύ περισσότερο νεκρούς σε Ηλία, Εύβοια, Αττική κλπ., καμιά κυβέρνηση διαχρονικά δεν αντιμετώπισε την έλλειψη κατά 4.000 περίπου οργανικών θέσεων του πυροσβεστικού σώματος. Τώρα, ο αρμόδιος υπουργός μιλάει για την αύξηση της σύνθεσης των πληρωμάτων δασικών πυροσβεστικών οχημάτων. Μία σύνθεση που πριν από 10 χρόνια μειώθηκε κατά παράβαση του κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας. Με καινούριο νόμο, άρα μπορούσε εύκολα να περάσει. Σωστά. Αλλά από πού? Από το προσωπικό που δεν επαρκεί? Συγγνώμη, ξεχάστηκα. Μα και βέβαια από τις άνευ λόγου παράνομες επιφυλακές για να μπαλωθούν τα οργανικά κενά. Και θα μου πείτε, καλά, 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ κοστολογείται το πρόγραμμα υγιής για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας. Δεν αρκεί. Χωρίς να θέλω να μηδενίσω την επιδιωκόμενη αναβάθμιση, θα κάνω σε αντιπαράθεση κάποια ερωτήματα για να έχουμε τουλάχιστον μια κοινή συνισταμένη. Από τους 4 άξονες του προγράμματος, είδε κανείς προκήρυξη θέσεων εργασίας για τα τεράστια κενά της πυροσβεστικής και δασικής υπηρεσίας? Και αυτό στην επιστημονική βάση ότι οι πυρκαγιές, όπως πολύ σωστά τόνισε και ο γραμματέας πριν, σβήνουν από τις καλά οργανωμένες και επαρκείς πυροσβεστικές δυνάμεις με τη συνδρομή των πυροσβεστικών ελικοπτέρων και αεροσκαφών για να υποβιβάσουν το πυροθερμικό φορτίο μέχρι την άφιξή τους. Μήπως πάλι υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα ανάπτυξης και προστασίας των δασών μας με στις επιστημονικά καθορισμένες δασοτεχνικές εργασίες? Ενδεικτικά, ποιοι καθαρισμοί δασών έγιναν, ποιοι δρόμοι διανοίχθηκαν δασικοί και χωροθετήθηκαν, τι αντιπυρικές ζώνες έγιναν, ποιες και πόσες υδατοδεξαμένες τοποθετήθηκαν, ποια πυροφυλάκια επανδρώθηκαν? Στους άξονες 3 και 4 μπορεί κανείς να απαντήσει για το χρόνο της επιχειρησιακής ετοιμότητας των ελικοπτέρων και αεροσκαφών. Εννοείται μετά την αγορά τους. Ένα είναι βέβαιο, ότι δηλαδή για φέτος, του χρόνου, του παραχρόνου και ίσως πολύ περισσότερο, θα συνεχιστεί το πάρτι των μισθώσεων των ελικοπτέρων και αεροσκαφών
με το διατιθέμενο κόστος να ξεπερνά κατά πολύ τις ανάγκες για την οργάνωση και ενδυνάμωση των επίγειων δυνάμεων με απορρόφηση σε πρώτο στάδιο των εποχικών πυροσβεστών και τη μονιμοποίηση των πενταετών πυροσβεστών. Αλήθεια, οι προμήθειες για οχήματα, μέσα, ατομικό εξοπλισμό, κέντρα επιχειρήσεων, συστήματα προειδοποίησης και πρόληψης κλπ. Έχουν προκηρυχθεί? Υπάρχει χρονοδιάγραμμα παραδόσεων με δεδομένο το σύστημα προμηθειών, με τις προδιαγραφές, τις ενστάσεις, τις επαναπροκηρύξεις, που είναι πάρα πολύ, μα πολύ χρονοβόρο? Κλείνοντας τη σύντομη παρέμβασή μου, συμφωνώ με τους προβληματισμούς που θέτει η ερώτηση του ΚΚΕ και κυρίως με τη διαπίστωση ότι χρειάζεται άμεσα, κατεπηγόντως, να πάρθουν μέτρα πυροπροστασίας της ζωής και της περιουσίας του λαού και των δασών. Ότι δεν είναι κόστος η πυροπροστασία, ακόμα και αν δεν αφήνει συγκριτικό πλεονέκτημα. Η ζωή του λαού δεν μπαίνει στη ζυγαριά κόστος ωφέλους των επιχειρηματικών σχεδίων. Έχει αξία.